Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Angel's Blog. Είμαι η Angel Βαλούνη, είμαι φαρμακοποιός. Χρόνια πολλά στις Κατερινούλες που γιορτάζουν σήμερα και στις Τελίτσες που γιορτάζουν αύριο. Και μιλώντας για γιορτές, μπαίνουμε στην αγαπημένη μου περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Σίγουρα σκέφτεσαι τι δώρα θα αγοράσεις για τις φίλες σου και τις συγγενείς σου. Το ίδιο και εγώ. Ψάχνοντας λοιπόν για κάποιες φίλες μου, ανακάλυψα δύο πολύ ωραία καινούργια αρώματα από τη Ρουζέ Αγκαλέ, το Νερόλι και το Φέι Ντετέ. Θα σου πω λίγα λόγια γιατί η Ρουζέ Αγκαλέ είναι μια πολύ καλή και παλιά γαλλική αρωματοποιία. Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1862 όταν ουσιαστικά δύο μπατζανάκια αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την αυθεντική συνταγή του Eau de Cologne, της Κολόνιας δηλαδή, που είχαν κληρονομήσει οι σύζυγοί τους. Οπότε αυτοί οι δύο ονειρεύτηκαν και δημιούργησαν έναν αρωματικό αναμαστρόβιλο από αρώματα και από προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τις κομψές γυναίκες της εποχής. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το Παρίσι εκείνη την εποχή ήταν στα high του, δηλαδή ήταν in, όπως λέμε σήμερα. Οι κομψές γυναίκες αναζητούσαν προϊόντα για την περιποίησή τους και τους τα πρόσφεραν οι δύο αυτοί. Η εταιρεία λοιπόν εξελίσσεται. Το 1879 παράγουν το πρώτο αρωματικό στρογγυλό σαπούνι, το οποίο παραμένει αρωματικό μέχρι και το τελευταίο πλύσμα, μέχρι και τον πυρήνα του, και σήμερα εγώ παρασκευάζεται με την παραδοσιακή ίδια μέθοδο και χρησιμοποιείται αυτό το ίδιο πολυτελές με ταξωτό χαρτί για να το τυλίξουνε. Το 1932 ανοίγουν μία μπουτίκ σε έναν από τους πιο κομψούς δρόμους του Παρισιού, τη Faubourg Saint-Honoré, και μέχρι και σήμερα η εταιρεία συνεχίζει να παράγει πολυτελή και καινοτόμα προϊόντα για εμάς τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Το Νερόλι λοιπόν είναι ένα άρωμα και το διάλεξα, ξέρεις γιατί, γιατί ακριβώς φέρνει το καλοκαίρι στην καρδιά του χειμώνα. Είναι ένα άρωμα χαρούμενο, λαμπερό, είναι ένα άρωμα αισιόδοξο, χαλαρωτικό. Εδώ οι βασικές νότες του είναι φυσικά η νερόλι, είναι τα άνθη πορτοκαλιάς και είναι και η μορτέλη ή η ελίχρυσο στα ελληνικά. Τα άνθη της πορτοκαλιάς έχουν αυτές τις βελούδινες γλυκές αμέλι νότες, η νερόλι είναι η λουλουδάτη νότα και όλο αυτό εξισορροπείται από το έντονο και ξηρό άρωμα της η μορτέλ. Ο δημιουργός αυτού του αρώματος είναι ο Πελεγκρέν. Εδώ να σου πω ότι η Ρουζέ Αγκαλέ πάντα χρησιμοποιεί πολύ διάσημους αρωματοποιούς για τα αρώματά της. Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν έχει φτιάξει αρώματα για την Ίνα Ρίτσι, για τον Βαλεντίνο, για τον Αζαρό και εδώ δημιούργησε τον Νερόλι. Αυτό το άρωμα είναι η τέλεια ψευδέστηση του καλοκαιριού και της ηλιοθεραπείας και θυμίζει πραγματικά Μεσόγειο. Ένα υπέροχο άρωμα, πολύ εύκολο. Τώρα, αν θέλεις να εντείνεις αυτές τις χαλαρωτικές του ιδιότητες, μπορείς να ψεκάσεις μπροστά σου και να περάσεις μέσα από το αρωματικό αυτό σύννεφο. Υπάρχει και το αντίστοιχο αφρολουτρό του. Τώρα, το Φέι Ντετέ είναι ένα άλλο διαφορετικό άρωμα. Είναι, εμπνέεται από αυτούς και από τη χαρά που παίρνουν όσοι κάνουν κάτι με αντισυμβατικό τρόπο. Είναι ένα πρωτότυπο, ένα παιχνιδιάρικο, ένα ελαφρύ άρωμα. Εδώ ο δημιουργός είναι ο Αλμπέρτο Μορίγιας και αυτός έχει δημιουργήσει πολύ επιτυχημένα αρώματα για την Calvin Klein, την Estée Lauder. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ επιτυχημένο άρωμα σίγουρα. Οι νότες εδώ είναι φυσικά το μαύρο τσάι και η λάνης, είναι το σανταλόξυλο και είναι και το λεμόνι καλαβρίας. Στην αρχή νιώθεις αυτό το χυμό των ασπεριδοειδών, νιώθεις τη φρεσκάδα του λεμονιού. Στη συνέχεια σε τυλίγει το πέπλο από τις λεπτές νότες από το μαύρο τσάι και η λάνης και στο τέλος σε χαϊδεύει τρυφερά το ζεστό, ξυλώδες και αισθησιακό σανταλόξυλο. Είναι ένα άρωμα που πραγματικά σε χαλαρώνει από την ένταση όλης της ημέρας. Διαλέγω αρώματα για τις φίλες μου γιατί μου αρέσει που τα αρώματα ξυπνούν στον άλλον να αναμνήσει ευχάριστες ή τον βοηθούν να δημιουργήσει καινούργιες όμορφες αναμνήσεις. Ένα πάντως είναι σίγουρο, όποιο από τα αρώματα της Ρουζέ Αγκαλέ και αν διαλέξεις, θα μείνει και ευχαριστημένη η φίλη σου σίγουρα, θα το απολαύσει και να ξέρεις ότι διαλέγεις ένα άρωμα πολύ υψηλής ποιότητας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν ναι, κάνε like, κοινοποίησέ το και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, Angel's Blog. Στην άλλη εβδομάδα, αν είσαι καλά, να αγαπάς να φροντίσεις τον εαυτό σου. Γεια σου!